Δεν ξέρω καν αν δουλεύει η κάμερα. Πάει πολύς πολύς καιρός. Καταρχάς θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη σε όσους δεν έχω απαντήσει. Γενικότερα πάντα είχαμε μια επικοινωνία, πάντα σας απαντούσα σε μηνύματα και στο Instagram και στο YouTube. Τώρα ήταν μια διαφορετική φάση στη ζωή μου, όπου δούλευα πάρα πολύ και χρειαζόμουν χρόνο να σκεφτώ πολλά πράγματα στη ζωή μου. Γενικότερα να τα βρω λίγο με τον εαυτό μου. Ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό που σας άφησα έτσι ξαφνικά. Ούτε Instagram, ούτε τίποτα πουθενά. Δεν ξέρατε αν ζω ή αν έχω πεθάνει. Στην υγεία μου είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν έχει γίνει τίποτα ανησυχητικό. Όλοι είμαστε καλά. Όπως σας είπα, δούλευα πάρα πολύ. Οπότε δεν υπήρχε και πολύς χρόνος να κάτσω να σκεφτώ το YouTube. Αλλά ο βασικός παράγοντας που δεν ανέβαζα βιντεάκια είναι καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Κοίταζα τα βιντεάκια μου, τα παλιά που είχα ανεβάσει, και είδα το βίντεο με τους περσινούς στόχους που είχα ανεβάσει και έλεγα πόσο σημαντικό είναι να έχω επαφή με τον εαυτό μου και να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να σκέφτομαι, να μπορέσω να αναγνωρίζω πλέον το τι θέλω, τι δεν θέλω στη ζωή μου. Και μπορώ να πω ότι έχω φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Έχω κάνει πάρα πολύ ψυχανάλυση μέσα μου. Ξεκίνησα και ψυχοθεραπεία. Όλο αυτό το διάστημα ήταν λίγο χαοτικό, αλλά νιώθω ότι πλέον όλα έχουν μπει σε μια σειρά. Έχω ανακαλύψει ποια είμαι, τι θέλω, με ποιους θέλω να είμαι, με ποιους δεν θέλω να είμαι. Και αυτό ουσιαστικά νιώθω ότι ήμουν πάρα πολύ μπερδεμένη. Και πλέον όλα έχουν μπει σε μια τάξη. Οι σκέψεις μου μάλλον έχουν μπει σε μια τάξη και όλα θεωρώ θα πάνε καλά. Είναι καλά, είμαι καλά. Θέλω να επιστρέψω στο YouTube. Κάτι που αποφάσισα που είναι κάτι που μπορώ να σας το πω, γιατί για διάφορα πράγματα στη ζωή μου δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το βίντεο. Αυτό που ξέρω σίγουρα για τη ζωή μου είναι ότι θέλω να κάνω YouTube. Πραγματικά είναι αυτό που με γεμίζει πάρα πολύ και είναι ο στόχος μου ότι θέλω να πάω προς τα εκεί. Απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω μόνο το YouTube για οικονομικούς λόγους, αλλά θέλω να το κάνω παράλληλα, οπότε σιγά σιγά θα επιστρέψω. Αν αρχίσουμε πάλι να έχουμε μια επικοινωνία και στο Instagram, θα ήθελα πολύ να αρχίσω να ανεβάζω διάφορα και στο TikTok και γενικότερα πάλι να επιστρέψω. Αυτά. Με συγχωρείτε για την αμηχανία μου. Έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω στην κάμερα και είναι κάπως περίεργο. Γενικά έχω μεγάλες προσδοκίες για το YouTube και τι θέλω να κάνω, αλλά επειδή δεν θέλω να πω πολλά και στο τέλος να μην κάνω τίποτα, λέω να το πάω βήμα-βήμα. Δεν θέλω να πω στάνταρ μέρες που θα ανεβάζω βίντεο, γιατί αυτή τη στιγμή δουλεύω πάρα πολύ. Είμαι ακόμα στη δουλειά που ήμουνα τον Απρίλιο που μιλάγαμε. Είμαι σχεδόν full time. Έχω και διάφορα personal. Έχω τον Γιώργο, έχω το σπίτι. Επομένως έχω πολλά πράγματα στο κεφάλι μου, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Αλλά θέλω σιγά σιγά να εντάξω και το YouTube, να ολοκληρωθεί το έργο. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Θα σας τα πω όλα. Δεν είμαι άνθρωπος που κρατάει πράγματα, κρατάει μυστικά και θέλει να κρύβεται. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να σας τα λέω όλα και θα σας τα πω όλα. Απλά χρειάζομαι λίγο χρόνο. Επίσης μια χάρη που θα ήθελα να σας ζητήσω είναι να μην κάνετε διάφορες υποθέσεις ούτε στα σχόλια στο YouTube ούτε στο Instagram. Δεν θέλω να μου λέτε έγινε αυτό, έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Θα τα μάθετε όλα, αλήθεια, από μένα. Απλά λίγο χρειάζομαι χρόνο να σας τα πω όλα, να σας κάνω ένα throwback τι έχει γίνει. Να ξέρετε ότι είμαι καλά. Ο Γιώργος είναι καλά, ο Νίκος είναι καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει γίνει τίποτα συνταρακτικό. Εγώ προσωπικά έχω πάρει κάποιες αποφάσεις και νιώθω ότι είμαι στο στάδιο που έφυγα από το κοριτσάκι, γιατί κοριτσάκι ήμουνα, και πάω να γίνω γυναίκα. Ακόμα δεν έχω γίνει γυναίκα 100%. Είμαι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, τέλος πάντων. Αυτά. Όλα καλά. Μου λείψατε πάρα πολύ.
Για ακόμη μια φορά ζητάω συγγνώμη για αυτή τη μεγάλη απουσία και αδιαφορία, δεν ξέρω. Ελπίζω στο επόμενο βίντεο να πούμε περισσότερα. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.